Έρθει η Πικέρμη τώρα εδώ μαζί με Φάνη για να κάνουμε μια σύσταση σε ένα κύριο που έχει το σκυλάκι του σε ψηλά άθλιες συνθήκες και θα δούμε πώς θα πάει, θα του πούμε τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να είναι το σκυλάκι, το νόμιμο, το σωστό, όμορφα και ωραία. Για να δούμε. Τι κάνετε, εγώ είμαι ο κύριος Παναγιώτης και ο Φάνης. Είμαστε από φιλοζωική. Έχετε ένα σκυλάκι για το οποίο μας έχουν κάνει παράπονα. Ποιος? Δεν έχει σημασία ποιος. Σημασία έχει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή του σκύλου. Εμείς εδώ σήμερα ήρθαμε ευγενικά και ωραία, ούτε αστυνομία ούτε τίποτα. Ήρθαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνει η ζωή του σκύλου καλύτερη. Εμείς θα σας πούμε το σωστό. Εμάς μας ενδιαφέρει, είμαστε από μια ομάδα, την Angels, και φροντίζουμε τα ζωάκια να έχουν την αντιμετώπιση που πρέπει να έχουν. Γιατί αυτά είναι σαν παιδιά. Ο εγκλεισμός, ο μόνιμος, απαγορεύεται. Είναι ποινικό αδίκημα. Έχει και φυλάκιση και πρόστιμο. Συνθήκες καθαριότητας, φαγητό, νερό, ιατρική περίθαλψη. Όλα αυτά ο νόμος τα προβλέπει και πρέπει να είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πώς είναι ένα παιδάκι που πρέπει να το προσέχουμε, αλλιώς υπάρχουν κυρώσεις, έτσι είναι και το σκυλί. Σήμερα ήρθαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, να σας πούμε τι πρέπει να κάνετε κι εσείς για να είστε και νόμιμος και το σκυλάκι σας να έχει μια καλύτερη ζωή. Γιατί αυτό που είδαμε τώρα εκεί πέρα. Δεν είναι ωραίες συνθήκες. Ο εγκλεισμός ο μόνιμος δεν είναι ωραίες συνθήκες. Εάν θέλετε, υποχρεωμένος δεν είστε. Είμαστε ιδιώτες, δεν είμαστε σκυλιά. Όχι. Εάν θέλετε, είμαι υποχρεωμένος. Γιατί όχι, απέναντί μας δεν είστε. Συνειδητά για τον εαυτό μου πρέπει να το προσέξω. Γιατί, άλλο αυτό. Για να το... Άλλο θέλω να σας πω. Ναι. Ότι αν θέλετε, μας δείχνετε το χώρο. Είναι καθαρά στο χέρι σας. Για να σας πούμε κι εμείς τι θα ήταν καλύτερο να κάνετε για να βελτιώσετε τις συνθήκες. Έτσι και να είστε και νόμιμος. Ωραία. Πάντως σε ωραία περιοχή μένετε. Καλή είναι μόνο εδώ. Βάμε μόνο εκεί. Την υγειά μας να πω και πετάμε. Έλα. Εγώ είμαι ο γαλωμένος. Δεν είμαι βέβαια 35 χρόνια, 40, ε. Και είχαμε ιστορία ολόκληρη. Πώς το λένε το σκυλάκι, πώς το λένε. Το σκυλάκι πώς το λένε. Δεν το έχω καλό όνομα. Μόλι με βλέπετε, χαίρετε. Το χαίρετε λοιπόν. Ερχόμαστε. Ναι, σας ακολουθάμε, εντάξει. Πού είσαι εσύ όμορφη? Πού εγώ, δεν θέλω να φάει και κανένα να με... Σας πειράζει να τραβήξουμε ένα βίντεο του χώρου? Αυτό εδώ είναι δεμένο. Το έχω δεμένο εκεί. Ναι, αλλά εδώ. Φεύγει και πήγαινε έξω. Ακούστε. Αυτό, ακούστε εσείς λίγο. Ακούστε. Αυτό εδώ είναι απαράδεκτο. Αυτό εδώ δεμένο. Δεν γίνεται, δεν δουλεύει έτσι. Όχι, θα το δώσω. Δεν δουλεύει έτσι. Εδώ βλέπω ακαθαρσίες. Αυτό τι είναι, νερό. Αυτό είναι το νερό. Νερό είναι εδώ, το καθαρίζω κάθε μέρα το νερό. Τι νερό, καλέ μου κύριε, αυτό εδώ πέρα μέσα έχει νούφαρα. Όχι, είναι από το μακαρόνια που του δίνουν και το φαΐ. Συγγνώμη, το νερό το βλέπετε πως είναι? Το ξέρω, εχθές το άλλαξα. Πώς θα πάει το ζωντανό από εδώ πέρα νερό? Τα χαλάσατε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αυτό εδώ πέρα είναι βασανιστήριο. Τα χαλάσατε πάρα πολύ. Καλέ μου κύριε, τώρα πλάκα κάνετε, αυτό είναι νερό? Ο Χριστός και η Παναγία. Θα πίνετε εσείς από αυτό μέσα? Ο Χριστός και η Παναγία. Ποιο χθες, καλέ μου κύριε, αυτό εδώ το πράγμα για να γίνει έτσι θέλει ένα μήνα, πλάκα μου κάνετε? Όχι, δεν είναι τέτοια πράγμα. Μόλις τα αφήνουμε γίνεται. Να σας πω. Αυτό εδώ μακαρόνι που έχω μέσα. Αυτό εδώ. Τι είναι ματάκι? Και αυτό εδώ που βλέπω τώρα είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα. Τότε θα το πάω στο φιλοδικό μουσείο να το δώσω το σκύλι. Δεν μπορώ γιατί. Αν το αμολύσω, αν είναι. Καλέ μου κύριε, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αυτό εδώ, καταρχήν το σκυλί δεν το αμολάτε έξω, είστε υπεύθυνος. Αυτό, καλέ μου κύριε, είναι σκλαβιά, βασανιστήριο και απαγορεύεται. Ποια ενέργεια αυτή? Ποια ενέργεια? Ότι για να έρθει να κάνει ένα λιχουδό. Το πρόβλημά μας αυτό είναι, το πρόβλημά μας είναι αυτό. Αυτό εδώ, ότι η ψυχούλα αυτή παιδεύεται. Ξέρετε εδώ, πριν εγώ είχα κάτι κατοικούν. Εδώ. Αυτό εδώ το νερό είναι δυνατόν να πιει το σκυλί από εκεί πέρα νερό, καλέ μου κύριε? Το αφήνω, δεν τα αφήνω έτσι. Καλέ μου κύριε, αυτό το νερό για να γίνει έτσι, θέλει ένα μήνα. Έχω τρεις μέρες, δεν τώρα έχω τρεις μέρες να σώ.
Γιατί ήταν ο αδερφός μου και πέθανε. Τρεις μέρες είναι νηστικό το ζωντανό. Όχι, του είχα βάλει φαΐ. Εκεί εγώ το βλέπω άδειο. Το έφαγε σε μια μέρα, άλλες δύο μέρες. Είχα βάλει φαΐ εκεί με μακαρόνια και σημαίνει. Αν το πολύ να το κλείσω και θα μολύσω να μην είναι δεμένο. Και θα πίσω εδώ, δεν μπορώ να τα αφήσω έξω. Έξω πού? Έξω να γυρίζει έξω το δρόμο. Δεν είπαμε αυτό, κύριε μου, καλή μου κύριε, δεν είπαμε αυτό. Το πολύ πολύ από το ασβεστώσω εδώ να το έχω καθαρό. Εδώ μέσα το ξεχνάτε. Αυτός εδώ ο εγκλεισμός το ξεχνάτε και δεμένο κιόλας. Αυτό είναι κακοποίηση βαριάς μορφής. Ο νόμος ξέρετε τι προβλέπει για αυτό το πράγμα. 30.000 ευρώ πρόστιμο προβλέπει ο νόμος για αυτό το πράγμα. 30.000. Καλά, εντάξει, δεν λέω ότι ζει σαν άνθρωπος. Όχι. Ποιο άνθρωπος, καλέ μου κύριε, αφού είναι εχμάλωτος πολέμου και τι αμαρτίες έχει κάνει. Ο άνθρωπος κάνει και αμαρτίες, αυτό τι αμαρτίες έχει κάνει το ζωντανό. Είναι δυνατόν να το έχετε έτσι. Είναι δυνατόν. Το πολύ πολύ από το δώσω σου λέει. Και να μην το χωρίς κύριε. Θα πεις θα μπορεί να με στέκει. Τι να κάνουμε. Αφού είναι έτσι. Νόμι... Γιατί συγγνώμη, ο κλέφτης τι θα κάνει. Τι θα κάνει δηλαδή, τι θα κάνει ο μαμπί κλέφτης. Πώς σας προστατεύει εκεί που είναι. Μα με το αλλιά, από το βράδυ αμολάω τη νύχτα. Την νύχτα του αμολάω. Δεν βάζετε ένα συναγερμό, καλέ μου κύριε, ένα συναγερμό που δεν χρειάζεται και δεν παραπονιέται. Αυτό έχει ψυχή. Έχουμε λεφτά, λεφτά, μα τα πήρε τα. Άρα αυτό είναι φθηνό δηλαδή. Η ψυχή δεν μπορεί. Έχουμε λεφτά να πάμε. Δεν με ενδιαφέρει αν έχετε λεφτά. Ο έχει τόσα εκατομμύρια. Αυτό εδώ. Εμεί δεν έχουμε να πάμε. Δεν βλέπει τώρα ότι. Δεν έχουμε να πάμε. Καλέ μου κύριε, την ψυχή κανεί δεν έχει δικαίωμα να την παρεύει. Κανένα, ούτε αυτό που έχει να φάει, ούτε αυτό που δεν έχει. Κανένα δεν έχει δικαίωμα να βασανίζει έτσι ένα ζώο. Κανένα. Κανένα. Καλά, εδώ αυτή η δουλειά είναι στημένη. Κάποιος σας είπε να κάνετε αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, κάτι. είσαστε σωστός εσείς, δηλαδή αυτό σας πειράζει. Το ότι παιδεύετε μια ψυχούλα δεν σας πειράζει. Το ποιος το είπε, σας πειράζει. Ποια είναι η στημένη δουλειά. Επειδή το έχω δεμένο. Θέλετε να φύγουμε και να ξανάρθουμε την αστυνομία να του τα πείτε. Όχι, επειδή το έχω δεμένο. Βέβαια, είναι κακοποίηση. Να μην το δέσω. Είναι κακοποίηση. Ποιος θα με πληρώσει αν πάει έναν άνθρωπο. Σε ρωτάω. Είστε υποχρεωμένος, καλέ μου κύριε. Υποχρεωμένος. Σε κύριο πειρά επάνω. Είστε υποχρεωμένος να κλείσετε το χώρο σε να μην βγαίνει. Είστε υποχρεωμένος εσείς. Θα το δώσω το να σας πω, αλλάξτε το νερό, μην πίνει από εκεί πέρα το ζωντανό τώρα, αν είναι δυνατόν. Εγώ θα το διώξω το σπίτι. Θα το διώξω. Θα μην το χωρίσει. Τι άκαρε. Άμα το διώξετε, άμα το αφήσετε την πόρτα και φύγει, είναι εγκατάλειψη. Όχι, δεν το αφήσω έξω. Όχι, να αφήσει να το αφήσω. Θα πάω το παραδόσω σε ένα σύλλογο και το αφήσω. Τι άκαρε. Θα πρέπει να μας φέρετε χαρτιά. Τι. Έχετε χαρτιά, τσιπάκι, βιβλιάριο, έχει. Όχι. Όχι, ωραία. Θα πρέπει. Εσείς δεν μας ενδιαφέρει αν έχετε ή όχι. Το σκυλί μας ενδιαφέρει αν έχει. Η δουλειά μας είναι με τα σκυλιά, όχι με τους ανθρώπους. Λοιπόν, αν θέλετε να το παραδώσετε το σκυλί, θα γίνει σωστά. Θα πρέπει να μας φέρετε χαρτιά, ότι από εσάς πήγε σε κάποια φιλοζωική. Τότε θα συνόμως. Ευχαριστώ. Να το κλείσω και θα το έχω δω μόλις εδώ. Και το ταΐζω. Εδώ πού, εδώ πού, εδώ. Και είδα ξέρετε τώρα. Ωραία, αυτά που λες εσύ, κάπου λες εσύ, εύκολα μπορεί να τα πεις. Ναι, εύκολα μπορεί να τα πεις. Οι νόμοι είναι νόμοι. Έτσι. Σωστά. Τώρα, αν κακοποιούσαμε ανθρώπους, οι νόμοι δεν θα το δικάζουν κανέναν. Δεν δικάζουν κανέναν. Τι λέτε καλέ. Οι νόμοι είναι ίδιοι και για τους ανθρώπους και είναι μάλιστα και για τους ανθρώπους. Νόμοι. Δεν είναι νόμοι αυτοί που δεν θα το συζητήσουμε τώρα για τους ανθρώπους. Δεν θα το συζητήσουμε για τους ανθρώπους. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εμείς αυτό σας είπα. Θα το ασβεστώσω γύρω-γύρω και θα το έχω εδώ, θα το καθαρίζω. Ασβεστώστε εσείς, θα φέρουμε εμείς την αστυνομία και να γίνουμε. Κάντε ό,τι θέλετε. Είστε σίγουρος. Τι να κάνω, αφού δεν μπορούμε. Πάρε φανείς την αστυνομία, σε παρακαλώ την αφού δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Όπως σου λέω εγώ τι θα κάνω. Είναι παράνομο, καλέ μου κύριε. Τι, αυτό, να είναι εδώ πέρα μέσα, εδώ μέσα, είναι παράνομο. Θα μιλήσω έξω, δεν βγαίνει έξω εκεί. Να πηγαίνει από εδώ μέχρι πέρα. Για δείξτε μου λίγο σας παρακαλώ να δω τι ακριβώς εννοείται. Θα το πάω εδώ όπως είναι. Μισό λεπτάκι, μιλάμε με αστυνομία, μισό λεπτάκι. Ναι. Και θα το φάξω και εδώ και θα το έχουμε στο πέρα εδώ. Ούτε αυτό είναι καλό. Πολύ λίγο. Υπάρχει εγκλεισμός και παθητική κακοποίηση. Πολύ λίγο, πάρα πολύ. Είναι καλό. Όχι κύριε μου, δεν είναι. Δηλαδή τι, ένα διαδρομάκι θα το αφήσετε εδώ πέρα να κινείται ζωντανό, πλάκα μου κάνετε. Μα τι θα κάνετε, εγώ σου λέω, θα το φάξω εδώ. Είμαστε εδώ. Θα το κλείσω έτσι, θα κάνει μου το δόλιο. Αυτό μπορώ. Θα το συνεργάσουμε. Άρα μπορώ. Ας έχει ανοίξει και το δόλιο του χώρου που είμαστε κάτω μαζί. Άλλο τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Ούτε να το βάλω με το σπίτι μου. Δεν έχω να κοιμηθώ εγώ. Εσείς μια χαρά κοιμάστε, δεν κοιμάστε στο χώμα. Το χώμα κοιμάμαι. Στο χώμα κοιμάμαι. Εδώ έγκλεισε το χώμα. Εδώ πέρα τι έχει, γιατί είναι περιφραγμένο αυτό εδώ. Είναι κύπους εκεί. Όταν λέτε κύπους τι καλλιεργείτε. Καλλιεργείτε. Έχουμε βάλει κάτι αγκούρια μου. Άρα είναι μπαξέσι.
Εγώ για αυτό σου λέω ότι μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Καλέ μου κύριε, ακούστε. Ακούστε. Τι άλλο εσύ θες. Πες μου την υπόδειξη σου στη δικιά σου. Η υπόδειξη μου δικιά μου καταρχήν. Ναι. Εάν είναι να περιοριστεί κάπου το σκυλί, ναι. Καταρχήν θα το βγάζετε βόλτα και εδώ πέρα να κινείται για να δω το χώρο. Κοίταξε, μπορεί να το κάνω αυτό το πράγμα, μπορεί να το κάνω αυτό το πράγμα, αφήνω ελεύθερο, το βράδυ έρχεται εδώ. Άρα, εσύ θέλετε όλη τη μέρα, μόλις το όλη τη μέρα, δεν με περάζει εμένα. Άρα, πρέπει να το φράξω πρώτα. Αυτή η λύση. Να φράξετε τι? Θα φράξω να μην πήγαινε στο κήπο μου, να έχω μια ντομάτα, να έχω ένα γκούρι κάνω. Τι άφαω. Η ντομάτα και τα γκούρι ψυχή δεν έχουνε, αυτό έχει το πλασματάκι έχει. Ναι, θα έρχεται εδώ σου λέω, θα έρχεται όλο εδώ, θα είναι ελεύθερο. Από πού μπαίνει στο κήπο, από εδώ? Ναι. Ο κήπος ποιος είναι, για δείξτε μου λίγο, γιατί δεν καταλαβαίνω. Να, εδώ, το πιλό. Και από εκεί τα δεντράκια. Ωραία, πώς μπαίνει μες στον κήπο, αφού είναι περιφραγμένο και από εδώ μεριά. Και από εκεί είναι περιφραγμένο. Το έχω κλείσει αυτό. Ωραία, άρα ποιο είναι το πρόβλημα. Το έχω κλείσει, δεν μπαίνει τώρα. Γιατί δεν το αφήνει το ζωντανό ελεύθερο. Το αφήνω τη νύχτα. Την ημέρα φεύγω για να μην φεύγει έξω. Γιατί έφυγε την άλλη φορά και πάνω. Από πού βγαίνει, δείξτε μου. Από πού βγαίνει. Από γιατί εγώ δεν το είδα και κανένα αχνό. Αυτό είναι γέρικο το σκυλάκι. Πόσο είναι? Όνομα δεν έχετε, ηλικία δεν ξέρετε, χαρτιά δεν έχετε. Τι το έχει το σκυλί ακριβώς? Αυτό μόλις θα ανοίγω την πόρτα εγώ. Πάτε το κερδέξω και πει πέρα. Και ήρθε μια φορά, ήρθε και μάνα τους κατάλληλα πέρα. Έτσι ο τεσικός του στενοχωρέθηκα. Να προσέχετε όμως ανοίγετε την πόρτα, δεν είναι τώρα να δείτε το σκυλάκι εκεί πέρα. Φεύγει αμέσως. Σε αποστόμιν. Μόλις ανοίγω την πόρτα, δεν μου αποφτάνω το κρύο. Και τώρα τι μου λέτε δηλαδή, επειδή δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα, συγγνώμη, δεν μπορείτε να ανοίξετε λίγο την πόρτα, όχι, συγγνώμη. Όχι, γι' αυτό εξαναγκάζουμε και το κρύο. Συγγνώμη, κοιτάξτε. Ωραία, η πόρτα είναι αυτή, έτσι το σκυλάκι είναι εδώ. Άμα ανοίξετε λίγο και κάνετε αυτό το πράγμα. Αυτό. Συγγνώμη, εσείς διαμένετε μόνιμα, εδώ είναι κήπος. Να σας πω, δεν βλέπω διάθεση να συνεργαστείτε, δηλαδή. Τώρα με κοροϊδεύετε. Άμα μου λέτε ότι δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα, σιγά σιγά να μπείτε μέσα και προτιμάτε το σκυλάκι να είναι κλεισμένο εκεί και δεμένο όλη μέρα. Όχι. Γιατί εσείς δεν μπορείτε να βάλετε ένα πόδι μετά και να μπείτε μέσα, δουλευόμαστε. Την ημέρα, κοίταξε, γιατί σου λέω. Εύκολα μας πηδάει έξω. Καλέ μου άνθρωπε. Από πού? Τώρα μου την αλλάζει την ιστορία. Τώρα μου λέτε ότι όταν ανοίγετε. Και εδώ, από εδώ πάει φέρι. Εδώ θα ανοίγετε την πόρτα σιγά σιγά έτσι, ναι. Θα βάζετε το ποδαράκι σας μέσα και θα μπαίνετε έτσι και θα πηγαίνει πουθενά το σκυλί, εντάξει. Εντάξει, για αυτό, να μην τα αφήνουν την ημέρα, δεν φοβάμαι εγώ, γιατί έχω τα γατάκια μου. Τι θα τα κάνω. Καλά, άντε πάλι με τα γατάκια. Ναι, μα τι, να, οι γάτες, κοίταξε. Μου έχετε πει για γατάκια, για μαρουλάκια, για αγκουράκια, ναι, δεν μπορεί να ανοίξετε την πόρτα, βγαίνει και από εκεί. Τι θα γίνει τρομοκράτηση το σκυλί. Άμα αφήσω την ημέρα το σκυλί τρομοκρό, θα πάει να κάνει από κουτάβι. Από κουτάβι το έχετε. Ναι, μου από εδώ πολλά σκυλιά. Είχα βγει από βουνά, είχα σε βουνά πολλά σκυλιά. Μετά από κουτάβι το βλέπω. Καλέ μου άνθρωπε, αυτό το πράγμα εκεί που βλέπω είναι έτσι από κουτάβι. Τι κουτάβι. Από κουτάβι το έχετε εκεί πέρα. Είναι. Είναι δυνατό. Όχι, το είχα μολυκτό μου. Ωραία. Μολυκτό και έβγαινε. Του είχα στα χέρια μου. Που ήταν θυμάμαι ότι δυνατό. Και τι άλλαξε. Που μεγάλωσε και επειδή ήρθε μια φορά κάποιο το έβαλε και τώρα δεν ξέρω τι το έβαλε. Δεν το είδα επιθετικό το σκυλάκι. Όχι, το έβαλα με το χέρι να γεννήσει με σκαρά. Μόλι το γέννησαν με σκαρά, εγώ το έκανα, το καραμπάνι, το άφησα και πέρα για να μην τα αφήνω να πηγαίνει. Άρα επειδή μια μέρα γέννησε με σκατά, αν είχατε ένα παιδάκι δηλαδή και έβγαινε έξω και παίζανε και ερχόταν με σκατά, θα το πλήνατε ή θα το δυνατέ. Όχι, εγώ το έκανα αυτό για να μην πηγαίνει και κάποιο φαίνεται στο σπίτι. Καλή μου άνθρωπε, δεν βγάζετε νόημα. Αυτό εκεί είναι έγκλημα. Έγκλημα. Αυτό που μου λέτε λερώθηκε το σκυλάκι και από τότε το έχετε δεμένο εκεί, το τιμωρείτε, δηλαδή επειδή την ημέρα που φεύγω εγώ το δένω. Θέλετε να σας δέσω εγώ μια ολόκληρη ημέρα εκεί να δείτε πώς είναι. Δεν είναι όμορφο αυτό που κάνετε εκεί. Την ημέρα που φεύγω. Σας έπεσε αυτό, καλό μου κύριε. Την ημέρα που φεύγω και που φεύγω, για να εξασφαλίσω τον εαυτό μου, λέω, μην... Ξέρω, πετάξτε αυτό έτσι. Έφα έναν. Θα πάω βουλαγή. Από πού θα τον φάει, κύριε μου, το σκυλάκι σας είναι, δεν είναι καθόλου επιθετικό. Είναι, τα λες έτσι, αλλά εγώ είχα λύκους λόγους. Ναι, εγώ είμαι εκπαιδευτής χείλων. Μη μου λέτε εμένα τι είναι και τι δεν είναι. Αυτό το ζωντανό δεν έχει ψευδικότητα μέσα του. Καλά, να σας πω, επειδή δεν βγάζουμε νόημα. Αυτές είναι ιστορίες τώρα που δεν πάνε πουθενά. Ακούστε, έχεις καλέσει κανονικά, κανονικά. Κανονικά, επώνυμα. Ωραία. Δεν μας αφήσατε περιθώριο. Σε τι?
Δεν είστε συνεργάσιμος. Δεν είστε συνεργάσιμος. Μας δουλεύετε. Όχι. Τι θέλετε. Δεν θα μου λύσω. Θα μου λάω. Θα φράξω όμως τον τύπο πρώτα. Ο τύπος είναι φραγμένος καλή κύριε. Θα τα μουλάω. Αφού το βράδυ θα μου λάσεις θα μου λάσεις. Δεν θα σας κάνει ζημιά στον τύπο και θα σας κάνει το σκυλί. Όχι, αφόσον είσαι εγώ το κλείνω την ημέρα και τα μόνο την νύχτα. Και αφόσον θέλει να τα μου λύσεις την ημέρα, θα μου λάω. Καλέ μου κύριε, ακούστε, προσβάζετε νοημοσύνη μας. Είχαμε έρθει εδώ πέρα ευγενικά και όμορφα. Και βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι η δικαιολογία του ήρθε στο κεφάλι. Δεν είναι δικαιολογία. Απ' τη μία δεν το αφήνεται γιατί ο κήπος θα μπει μες στον κήπο. Ο κήπος τελικά είναι. Αφήστε με να τελειώσω. Ότι ο κήπος τελικά είναι περιφραγμένος. Πάει αυτή η δικαιολογία. Μετά μου λέτε για τα γατάκια. Μετά μου λέτε ότι βγαίνει έξω από την πόρτα. Σας λέω πως να μπείτε μέσα. Ναι, βγαίνει έξω και από εκεί. Μου λέτε μη φάει άνθρωπο. Πιο ήρεμο σκυλί από αυτό δεν γίνεται. Δεν έχει. Σας λέω γιατί το έχετε κλείσει. Μου λέτε μία μέρα έπαιξε και ήρθε με κακά. Καταλαβαίνετε, δεν βγάζετε νόημα. Πολύ πρόβλημα. Εγώ σου λέω ότι. Θέλετε να τα πούνε και την ημέρα μου, θα μου λάτε την ημέρα. Εκεί που ήρθε και την ημέρα. Τι έγινε. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Το νερό που είδα εκεί είναι έγκλημα. Που το έχετε δεμένο εκεί. Καλά. Πρέπει να έρθουμε εμείς δηλαδή από την Αθήνα. Γιατί από τις καθαρσίες του είναι τουλάχιστον μια εβδομάδα του σπίτι μας κλεισμένο. Όχι. Ποιο το νερό το είδες πως είναι. Νούφαρα έχει βγάλει. Βούρκος είναι. Μόνο από τις καθαρσίες του. Κύριε, είσαστε απαράδεκτος. Είναι έγκλημα αυτό που κάνετε εκεί πέρα. Είναι έγκλημα. Έγκλημα. Τι να πεις, να ρωτήσουμε το σκυλάκι εκείνο τι να πει. Τι αμαρτίες πληρώνει δηλαδή για να καταλάβω, τι έγκλημα έκανε και έχει αυτή τη φυλάκιση από εσάς. Ποιο είναι το έγκλημά του. Μόνο αγάπη σας προσφέρει αυτό, εσείς το τιμωρείτε. Εγώ σου είπα, την νύχτα το μωρό για την ασφάλισή μου. Καλέ μου κύριε, μια μου λέτε, συγγνώμη, τη νύχτα τον κήπο δεν τον πειράζει. Καλά, δεν πάω όσο δεν πειράζει. Το έχω φράξει και αυτό δεν πειράζει. Α, το έχω φράξει. Αλλά την ημέρα το κλείνω για να μην φάει κανένα. Πού πάνε. Οι γάτες τη νύχτα, δεν τις πειράζει. Μπαίνει, τρυπώνει η γάτα. Α, τρυπώνει τη νύχτα. Άρα τη νύχτα είναι όλα οκ. Τη νύχτα δεν βγαίνει απ' έξω. Τι νύχτα δεν βγαίνει, την ημέρα εγώ φοβάμαι να μην το χάσω. Τώρα είναι σοβαρή κουβέντα αυτή που κάνουμε. Τη νύχτα δεν βγαίνει, τη νύχτα δεν πειράζει. Γάτες τη νύχτα δεν πειράζει. Τη νύχτα εγώ θα με δω. Ενώ την ημέρα που φεύγω εγώ. Θα είστε εκεί μέσα στον ύπνο σα, εσείς θα δείτε το όνειρο ότι το σκύλι βγαίνει έξω. Άμα βγει έξω την ημέρα. Δεν μου κοίτα το καταλαβαίνετε, λέτε. Άμα βγει έξω την ημέρα και φύγει, θα με πέσει να σου πω. Ενώ τώρα τη νύχτα είμαι εδώ. Καταλαβαίνετε τι λέτε. Πώς δεν καταλαβαίνω. Και το πιστεύετε ότι αυτό τώρα είναι κουβέντα σοβαρή που κάνουμε. Τι που επειδή είμαι εδώ και το μολάω. Τη νύχτα κοιμάστε. Δεν κοιμάμαι, κοιμάμαι αλλά είναι. Δεν κοιμάστε. Κοιμάμαι έξω ρε παιδί τη νύχτα. Κοιμάστε έξω. Δεν καταλαβαίνετε κάτι. Κοιμάμαι έξω. Τι είναι κοντά του σκυλί. Το χειμώνα κοιμάστε έξω. Το χειμώνα μέσα. Α, και πώς το καταλαβαίνετε ότι βγαίνει το σκυλί. Αφού ανοιχτά, άμα ανοιχτά, θα ξεχώρουμε εγώ πάνω να δω τι γίνεται. Ωραία, λοιπόν, ήρθαμε εδώ στον κύριο να κάνουμε σύσταση, όπως είδατε και στο προηγούμενο βίντεο. Καμία, μα καμία διάθεση συνεργασίας. Είναι από τους κυρίους που περιμένει να φύγεις και σε βρίζει από μέσα ταυτόχρονα και φυσικά δεν θα κάνει το παραμικρό τίποτα. Αν μη τι άλλο, μήπως είναι και χειρότερα μόλις φύγουμε. Καμία αξιοπιστία στο λόγο του. Μας τρέλανε με τα παραμύθια, μας τρέλανε με τις δικαιολογίες. Και όπως το είπα, όλα αυτά θα είχαν πλάκα, αλλά πρόκειται για μία ψυχή και δεν έχει πλάκα. Και αναγκαστικά, θα πάμε με το γράμμα του νόμου. Έχουμε ήδη καλέσει αστυνομία και την περιμένουμε για να έρθει. Και θα συνεχίσουμε κανονικά με παθητική κακοποίηση, να επέμβει εισαγγελέας, να γίνει προσωρινή κατάσχεση στο σκυλάκι και να φύγει από αυτό το κινέζικο βασανιστήριο. Όπου και να πάει, μα όπου και να πάει, από εκεί παιδιά θα είναι καλύτερα. Περιμένουμε αστυνομία. Επόμενη ενημέρωση στο επόμενο βιντεάκι. Ήρθε λοιπόν η άμεσο δράση. Πήραν το δράστη μέσα και πάμε στο τμήμα για να γίνουν τα νόμιμα. Βέβαια ο δράστης πριν έρθει η αστυνομία φρόντισε να λύσει το σκύλο, εννοείται. Και οι άνθρωποι δεν βεβαίωσαν οι ίδιοι το περιστατικό παθητικής κακοποίησης, αλλά το έχουμε εμείς σε βίντεο πριν λίγη ώρα. Έχουμε φωτογραφικό υλικό, έχουμε τα πάντα. Οπότε είναι στο χέρι μας να προχωρήσουμε εμείς σε μήνυση και να γίνουν τα προβλεπόμενα. Πάμε στο τμήμα που μας πάνε τώρα, Ραφίνα. Τμήμα Ραφίνας πάμε. Τμήμα Ραφίνας. Πάμε, τμήμα Ραφίνας λοιπόν. Εδώ. Και πάμε μέσα να επιληφθούμε τις κατάστασεις. Λοιπόν, δώσαμε τις καταθέσεις μας. Το πράγμα θα πάρει κανονικά το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο κύριος, επειδή είναι προχωρημένης ηλικίας, δεν θα κρατηθεί στο αυτόφορο, θα διταχθεί όμως στο αυτόφορο και ειδοποιήθηκε η εισαγγελία όπου αύριο το πρωί θα φροντίσουν να γίνει και η κατάσχεση προσωρινή του ζώου. Οπότε το θεωρούμε επιτυχία, το ζώο θα φύγει από εκεί
και θα κοιτάξουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, μήνυμα από ομάδα Angels. Κανένας δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από ηλικία και πίσω από φτώχεια και να βασανίζει ψυχές. Για όποιον σκεφτεί ότι αχ κρίμα το γεροντάκι, σκεφτείτε απλά ότι το νερό του σκύλου, αυτό το βούρκο που είδατε, για να το αλλάξεις δεν χρειάζεται να είσαι νέος. Να λύσεις το σκύλο να κυκλοφορεί μέσα στην αυλή σου, δεν χρειάζεται να είσαι νέος. Και να έχεις το σκυλί σου να κοιμάται μέσα στο χώρο που κοιμάσαι κι εσύ, πάλι δεν χρειάζεται να είσαι ούτε νέος ούτε πλούσιος. Ψυχή πρέπει να έχεις. Ο κύριος αυτός λοιπόν που κρύβεται πίσω από την ηλικία του, έκατσε και ασχολήθηκε και έκλεισε το σκύλο, έφτιαξε κατασκευή και τον έκλεισε μέσα σε 2 τετραγωνικά μέτρα. Έκατσε και τον έδεσε. Έφτιαξε λοιπόν ένα μπουντρούμι. Εκεί δεν ήταν γέρος, η ηλικία δεν παίζει ρόλο εκεί πέρα. Όμως όταν του είπαμε γιατί δεν αλλάζεις το νερό, γιατί δεν αφήνεις το ζωντανό, κρύβεται πίσω από την ηλικία και από την άνοια. Όποιος έχει το μυαλό να πάει να βάλει καθαρό νερό να πιει ο ίδιος, δεν δικαιολογείται να έχει τέτοιο νερό στο σκύλο του. Άρα λοιπόν το καημένο το γεροντάκι δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Τον ρωτήσαμε τι όνομα έχει στο σκύλο του και είπε δεν έχω βγάλει όνομα. Σε πράγματα καμιά φορά βγάζουμε όνομα. Το σκυλί αυτό έχει λιγότερη αξία από πράγμα. Ο μπακτσές που είχε με τα αγκουράκια και τις δωματούλες ήταν πολύ μεγαλύτερος χώρος από αυτό που έμενε ο σκύλος. Αυτά που είδαμε εκεί ήταν τραγικά. Αυτά που είδαμε εκεί ήταν εγκλήματα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν ενδιαφέρεται και δεν έχει ψυχή μέσα του. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία ούτε με τη φτώχεια. Έχουμε δει αστέγους ανθρώπους οι οποίοι τα σκυλάκια τους τα έχουν βασιλιάδες. Δεν μπορεί κανείς να μας πει λοιπόν ότι είναι φτωχός. Δεν μπορεί κανείς να μας πει ότι είναι γέρος. Αυτά που είδαμε ήταν εγκλήματα. Έτσι λοιπόν και εμείς πράξαμε σωστά. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι ο καταγγέλλοντας μας έχει πει ότι το σκυλί είναι εκεί πέρα μέρα νύχτα δεμένο. Μέρα νύχτα. Το ότι το αμολάει το βράδυ είναι μούση μεγάλο. Επίσης μας έχει πει ότι το σκυλί είναι σε αυτή την κατάσταση 3 με 4 χρόνια. Και κάτι άλλο που δεν ξέρετε, δεν είμαστε οι πρώτοι που πάμε εκεί. Έχουν ξαναπάει φιλοζωικές και το έχουν κάνει παρατηρήσεις. Δεν κατάλαβε τίποτα, δεν άλλαξε τίποτα. Συνέχισε το ίδιο τροπάρι και την κατάσταση την είδατε. Όχι λοιπόν κύριε μου, δεν θα καταλάβουμε, δεν θα ρίξουμε κατανόηση ότι είστε γέρος. Γιατί είστε βασανιστής, δεν έχετε ψυχή μέσα σας. Και αυτό βάλτε το καλά όλοι στο μυαλό σας. Είτε είστε νέοι, είτε είστε γέροι, είτε πλούσιοι, είτε φτωχοί, τα σκυλάκια σας, τα ζώα σας, θα τα έχετε όπως πρέπει να τα έχετε. Αλλιώς θα έρθουμε για όλους σας. Μήνυμα από την ομάδα Angels. Αυτό.